Την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στο Τριμελές Ανηλίκων, στο δικαστικό Μέγαρο Καβάλας, είναι προγραμματισμένη η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας του αδικοχαμένου Μάριου Ίσα. Το περιστατικό που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της Καβάλας στις 4 Δεκεμβρίου του 2018. Ο κατηγορούμενος δράστης είναι ελεύθερος εδώ και λίγους μήνες, αφού επί της ουσίας έγινε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. 26 Ιουνίου είναι η δίκη, προσδιορίστηκε η δίκη στο Τριμελές Ανηλίκων Καβάλας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξή της. Μάλιστα, να πούμε ότι ο φερόμενος, τουλάχιστον ως δράστης, είναι πλέον ελεύθερος, ναι. Έτσι. Ναι, βεβαίως, έχει βγει, ναι. Πόσους Κοιτάξτε, στους ανηλίκους το διάστημα προφυλακίσεως είναι το ανώτερο 6 μήνες. Εξ αυτού του λόγου βγήκε, ας πούμε, αποφυλακίστηκε. Πόσους μήνες έχει που αποφυλακίστηκε, κύριε Ζαχαράκη? Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1,5 μήνα. Αν δεν κάνω λάθος, για την ακρίβεια. Αυτό το παιδί που βρίσκεται τώρα, έχει επιστρέψει στην Καβάλα? Ναι, φυσικά στην Καβάλα. Είναι στην οικογένειά του, ναι. Μάλιστα. Μέχρι τότε να πούμε ότι ήταν σε φυλακές ανηλίκων στο Βόλο, συγκεκριμένα. Έτσι. Ναι, κρατεί το εκεί. Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις των ανηλίκων το μέγιστο διάστημα προφυλάκησης είναι 6 μήνες και το γεγονός αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Κοιτάξτε, σύνοψη δεν έχουμε. Υπό την έννοια, η δικιά μας θέση είναι αυτή η πρώτη εξ αρχής. Έγινε μια ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε πρόθεση, ούτε δόλος, ούτε τίποτα προκειμένου. Περιεργαζόταν ένα όπλο, εκπισοκρότησε το όπλο και δυστυχώς έβγαινε από τη ζωή αυτό το νέο παιδί. Άστε. Αυτή είναι η θέση της υπεράσπισης, από την πρώτη στιγμή αυτό λέμε. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στο δικαστήριο το οποίο θα γίνει. Η οικογένεια του άτυχου Μάριου έχει ειδοποιηθεί, κύριε Ζαχαράκη? Βέβαια θα έχει ειδοποιηθεί, όπως όλοι μας φυσικά. Φυσικά και η οικογένειά του και οι τυχόν μάρτυρες που θα είναι στη δίκη. Ξέρετε ποιος θα είναι ο δικηγόρος από την οικογένεια του Μάριου? Γιατί αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ έχει μείνει λίγο στο σιρτάρι για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ήταν να έχουν έναν δικηγόρο ο οποίος, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν θα τους εκπροσωπήσει πλέον. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το ξέρω εγώ. Όποιος κι αν είναι καλοδεχούμενος, ας πούμε, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να σας πω. Γιατί δεν είναι απαραίτητο η οικογένεια του Μάριου να εκπροσωπηθεί με δικηγόρο υποχρεωτικά, όπως ο κατηγορούμενος εδώ. Ναι. Μπορεί να ορίσει δικηγόρο πολιτικής αγωγής. Τώρα ποιον θα ορίσει δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό, λοιπόν. Αυτό που θα ζητήσετε εσείς στην δική σας υπεράσπιση, τι θα είναι? Γιατί είχαμε κάνει και τότε, όταν ήταν οι μέρες τόσο δύσκολες, το συγκεκριμένο παιδί που φέρεται ως δράστης, λοιπόν, είχε πει ότι μου αξίζει να είμαι στην φυλακή και έπρεπε να είμαι εκεί που είμαι. Συνεπερασπίζομαι την υπόθεση με τον κύριο Τοφώτη το Χατζάτογλου. Αύριο θα έχουμε μία επαφή, θα προσδιορίσουμε τον τρόπο και την όλη μας στάση. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως σας είπα, γεγονός είναι ότι το παιδί ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένο, ήταν πάρα πολύ σοκαρισμένο από την όλη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει και σήμερα δεν είναι καλά ψυχολογικά φυσικά. Βέβαια και το παιδί που έφυγε και η οικογένειά του και όλοι είναι με την ίδια κατάσταση.